Ιωάννης Μάζης, ο γνωστός φίλος και ομότιμος καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο ΕΚΠΑ, ο Πατριάρχης Γεωπολιτικής στη χώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Να σου πω και τα χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Που αργήσαμε να τα πούμε για το Πάσχα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε τα Βαλκάνια τα οποία με τον ένα τον άλλο τρόπο και μάλιστα πολυμετωπικά αρχίζουν και δίνουν πάλι εντάσεις και εξέλιξεις. Είχαμε την παρουσία του Ράμα εδώ, όποιος είδε την ομιλία του, όποιος είδε παρεμπιπτόντως, όποιος κάθεσε και σκέφτοσε αποσπάσματα της ομιλίας του, ήταν μια προκλητικότατη ομιλία, καμία σχέση με προεκλογική συγκέντρωση. Έτσι, ήταν εθνική με έντονες δόσεις πρόκλησης και υπονόμευσης των σχέσεων και το λέω και ψευδοαλυτρωτισμού και διάφορα περίεργα. Έχουμε τους Σκοπιανούς, οι οποίοι με την επανάκαμψη του ΒΜΡΟ σε προεδρία και σε κυβέρνηση αμφισβητούν αυτό που ούτως ή άλλως δεν θα πρέπει να υπάρχει, ενώ τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι βλέπεις, υπάρχει κινητικότητα στα Βαλκάνια? Έχουμε τους Ιταλούς, οι οποίοι είναι πάλι δραστήριοι πάρα πολύ στην περιοχή. Οι Τούρκοι δεν το συζητάω. Μα είναι ξεκάθαρο για όποιον γνωρίζει στοιχειοδός ιστορία ότι η δημιουργία της Αλβανίας, την οποία οι Ρωμαίοι ονόμαζαν ανύποπτο βέβαια το χρονικό διάστημα, και αυτό έχει το ενδιαφέρον. Ναι. Οι Ρωμαίοι την ονόμαζαν Ιλλήρια Γκρέκα. Δεν έχουμε χρήαν μαρτύρων. Mm-hmm. Και βεβαίως στην Αλεξιάδα η Κομνηνή ονόμαζε από την περιοχή του Αρβάνου ή Άρβωνα τους μεταφερθέντες από το Λάτιο πολεμιστές, ουσιαστικά Αρβανίτες, από εκεί προέρχεται το Αρβανίτης. Ήρθε λοιπόν να μας πει ο κύριος Ράμα ότι η Μπουμπουλίνα ήταν Αλβανίδα. Τα γνωστά των Αλβανών αυτά. Ναι, και διάφορες άλλες τέτοιες ανοησίες. Εγώ διεκδικώ το αρβανίτικο αίμα εκ Κερκύρας από το 1300 τόσο, το οποίο ρέει στις φλέβες μου από πλευράς Κερκύρας, διότι η οικογένειά μου ήταν στρατιώτη. Ο Θεόδωρος Μάζης, απευθείας γραμμικά προγονός μου, ήταν από αυτούς οι οποίοι συνέλαβαν το Χασάν Μπάφο, το πρωτοπαλίκαρο, εξισλαμιστής κριτικός ήταν αυτός, το πρωτοπαλίκαρο του Καπουδάν Πασά το 1571, όταν οι Τούρκοι οι Οθωμανοί προσπάθησαν να καταλάβουν την Κέρκυρα και τον παρέδωσε εις τους Βενετούς με τους οποίους πολεμούσε. Για να μην μιλήσω για το Σάθα ή τον Πύρη, οι οποίοι αναφέρονται κανονικά για το Έλληνες στρατιώτες εν τη Δύση και μιλάνε για τους στρατιώτη οι οποίοι πολέμησαν με χριστιανούς ηγεμόνες πάντα εναντίον των Οθωμανών. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να. Αυτά έχουν λυθεί επειδή έχουν φιλοξενήσει εδώ πέρα και ανθρωπολόγους κλπ. Τον κ. Τριανταφυλλίδη για τη γενετική σύσταση των Ελλήνων. Δεν υπάρχει ελληνική πληθυσμιακή ομάδα η οποία να μην έχει απευθείας γραμμή από. Βασικά υπάρχει ένας πληθυσμός διαχρονικός εδώ πέρα από την πελασγική εποχή. Ουδεμία διατάραξη έχει υπάρξει. Και μάλιστα είναι δύο. Γκρέκα μας λέγανε. Ο δε μεγάλος Καργάκος μιλάει για τους Αρβανίτες, τους δωρείς του ελληνισμού. Μα υπήρχε, δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο με δεδομένων των πληθυσμιακών δεδομένων της αρχαιότητας και μάλιστα της απότης αρχαιότητας, αλλά και στη συνέχεια, να είσαι στην ευρύτερη περιοχή, δεν αναφέρομαι στο σημερινό ελλαδικό κράτος, και να μην έχεις ελληνική καταγωγή. Είναι σπάνιο. Ανεξάρτητο σημερινή συνείδηση. Τέλος πάντων. Αλλά και πάλι να τονίσω κάτι. Αυτού του είδους οι εξερευνήσεις με τις ψευδοφιλωτικές θεωρίες, μένα μου θυμίζουν αβίαστα, Λάμπρο μου, θα σου το πω, ναζιστικού τύπου ανησυχίες. Διότι αν είναι αρχίσουμε να μιλάμε για την καθαρότητα του αίματος στις μέρες μας, τότε να φτιάξουμε και Lebensborn, να φτιάξουμε και δεν το λέω αυτό, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να, όταν διάφοροι και επιμόνως αμφισβητούν την ίδια στην ύπαρξη, δηλαδή λένε ότι σε φάντασμα και δεν υπάρχει, από εκεί πέρα πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις στη βάση της επιστήμης, δεν είναι κακό. Σαφώς και αναγνωρίζω αυτή την ανάγκη, αλλά εξετάζω αυτούς οι οποίοι προκαλούν αυτού του είδους. Καλά, άλλο αυτό. Εντάξει, δεν θα μετράμε το αίμα του καθενός. Αλλά επειδή υπάρχει μια γενική αμφισβήτηση, η οποία, όπως εσύ ξέρεις πολύ καλά, πολύ καλύτερα από πολλούς, έχει γεωπολιτικό υπόβαθρο, δεν έχουν επιστημονικές ανησυχίες αυτοί που αμφισβητούν την ελληνικότητα του σημερινού πληθυσμού. Άλλες ανησυχίες έχουν, άλλες σκοπιμότητες. Καλό είναι να υπάρχουν και επιστημονικές απαντήσεις για να κλείνει το κεφάλι. Λοιπόν, έχουμε τους Σκοπιανούς, οι οποίοι τώρα έχουν ανησυχίες με τη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία βασικά είναι αυτή που είναι. Τι βλέπεις εκεί? Ναι.
Κοίταξε, Λαμπρό, εκείνο το οποίο διακρίνω είναι ότι επειδή θυμάσαι και τη στάση μου σε όλη αυτή την υπόθεση του Σκοπιανού ζητήματος, μιλούσα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος και του εξωτερικού εναντίον αυτής της συμφωνίας. Είχα προβλέψει και εγώ μαζί με άλλους, έτσι, εξίσου καλούς επιστήμονες, ότι από τη στιγμή που θα μπει ο όρος Μακεδονία σε μια σύνθετη ονομασία και από τη στιγμή που θα αναγνωρίσουμε εθνικότητα και γλώσσα, θα έρθει η στιγμή πολύ σύντομα που αυτό θα καταλήξει στο Μακεδονία. Το έχω πει, το έχω γράψει, έχω γράψει βιβλία, άρθρα, διαλέξεις, αυτά βρίσκονται όλα, δεν είναι δύσκολα να τα βρει κανείς. Και όντως έτσι έγινε. Το πρώτο λάθος λοιπόν ήταν ότι αφήσαμε τα Σκόπια να καπηλευθούν μια εθνότητα και μια γλώσσα και τώρα πληρώνουμε τα επίχειρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, δώσαμε το μοναδικό έρισμα που είχαμε αντίστασης εναντίον αυτής της εξελίξεως, που ήταν να επιτρέψουμε στα Σκόπια να μπουν στο ΝΑΤΟ, και τώρα πια είναι αργά, πολύ αργά, δεν μπορούν να βγουν από εκεί. Καλά. Χάσαμε λοιπόν και αυτό το τελευταίο έρισμα, χωρίς να σκεφτούμε ότι σε όλα αυτά τα χρόνια, αυτό είναι το τρίτο που θα πω, σε όλα αυτά τα χρόνια και η ίδια η συμφωνία των Πρεσπών να καταστρατηγεί το αλλεπάλληλα και συνεχώς και συστηματικά, και δεν ανοίξαμε το στόμα μας να πούμε κουβέντα. Και τώρα βεβαίως έρχεται μια εθνικιστική κυβέρνηση και σου λέει εμείς είμαστε η Μακεδονία. Μεταξύ μας τι πιστεύω. Καταρχάς, μόλις γίνουν και οι επίσημες δηλώσεις και οι προγραμματικές δηλώσεις από πλευράς της νέας σκοπιανής κυβερνήσεως, θα πρέπει αυτά τα κείμενα να τα πάρουμε και βάσει της συνθήκης της Βιέννης του 1969 περί δικαίου των συνθήκων να προβούμε σε καταγγελία της συμβάσεως ως μη γενωμένης σεβαστής. Πρώτον, αυτό είναι ένα σημείο πίεσης, το οποίο βεβαίως με την ανάλογη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ότι θα παγώσει η πορεία των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασχετικά σε αυτήν την εθνικιστική προσπάθεια των Σκοπίων. Αυτό είναι ένα μέσο εργαλείο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε... Η απειλή καταγγελίας για να κινητοποιηθούν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι βέβαια βλέπω ότι επειδή ακριβώς ανησυχούν, έχουν κινητοποιηθεί ήδη και διαμείνουν στα Σκόπια διάφοροι Ευρωπαίοι, Νατοϊκοί, Αμερικανοί κλπ. Επειδή έχουν αντιληφθεί ότι το πράγμα μπορεί να ξεφύγει, έχουν κινηθεί αυτοβούλως και προσπαθούν να προλάβουν τις καταστάσεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Ωραία, πες ότι εκεί γίνεται ό,τι γίνεται. Ούτως ή άλλως αυτή η συμφωνία δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα και δεν έχουμε καταγγείλει. Υπάρχουν περισσότερες από 350 καταγεγραμμένες παραβίαση συμφωνία, δεν έχουμε καταγγείλει ούτε μία. Το αφήσαμε πάλι στον αυτόματο πιλότο όπως κάνουμε συνήθως. Στα Βαλκάνια γενικά τι βλέπεις? Εδώ υπάρχει μια κινητικότητα. Έτσι. Έχουμε το Κωσφοπέδιο, έχουμε την ένταση με τους Σέρβους, έχουμε τους Σκοπιανούς. Ναι, οι κινήσεις οι οποίες γίνονται και από τον κύριο Ράμα όταν ήρθε στην Αθήνα, είδαμε ότι συνάντησε κωσοβαρικές επαφές στο έδαφος της Ελλάδος. Δεν είναι τυχαίο αυτό, έτσι. Δηλαδή σχεδιάζεται μια κατάσταση από τα επιμέρους κέντρα τα οποία λειτουργούν ως υπεργολάβη της Τουρκίας στα Βαλκάνια. Τα είχα γράψει αυτά και μάλιστα στην έγκριτη εφημερίδα σας, τα παραπολιτικά, που μου είχατε δώσει ένα ολόκληρο σαλόνι. Λοιπόν, και έλεγα ότι, κοιτάξτε, η Τουρκία ουδέποτε σταμάτησε να επηρεάζει και τα Σκόπια και την Αλβανία για να μπορέσει να δημιουργήσει, να εξακτηνώσει την ισχύ της και να μπορέσει να δημιουργήσει άλλο ένα μέσο πίεσης, ισχυρής γεωστρατηγικής πίεσης εναντίον της Ελλάδος. Άλλωστε, η βάση της Αυλώνας δεν είναι κάτι το οποίο είναι φάντασμα, είναι υλικό στοιχείο και πολύ ενδιαφέρον, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Εκείνο λοιπόν το οποίο είχα να πω είναι ότι όλο όμως αυτό το σύστημα εμπλέκεται στην αμερικανική στρατηγική
περί εντάξεως των Δυτικών Βαλκανίων εις την Ευρωπαϊκή Ένωση, including Kosovo, όπως λέει η επιστολή του κυρίου Μπλίνκεν που συνοδεύει την MDCA. Έτσι, λοιπόν, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και βεβαίως, προσφάτως, είδαμε και την υποστήριξη από ελληνικής πλευράς της εντάξεως του Κωσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Την κυρία Μπακογιάννη, ναι. Η οποία προκάλεσε αντιδράσεις, ορθώς προκάλεσε αντιδράσεις. Μα βλέπετε ότι είναι ένα υφαντό το οποίο εξυφαίνεται με πολύ προσοχή, πολύ μεθοδικότητα, πολύ συστηματικότητα, έτσι. Και από την άλλη μεριά έχουμε τι? Έχουμε δηλώσεις Ελλήνων αρμοδίων που μιλούν για νέες, όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε στην συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν στην Άγκυρα, μιλούν για νέες συναντήσεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο και για την δημιουργία ενός συνυποσχετικού, το οποίο θα μας πάει πού? Θα μας πάει στο δικαστήριο της Χάγης, αλλά με όρους. Ποιους όρους? Αυτούς τους οποίους περιέγραψε ο κύριος Ροζάκης, ότι δηλαδή 6 μίλια παντού να το κάνουμε δεκτό στο συνυποσχετικό, ακόμη και στις υπηρετικές περιοχές της Ελλάδος, και αφού οι Τούρκοι φτιάξουν τις διεκδικήσεις τους για την υφαλοκρηπίδα στο μέσον περίπου του Αιγαίου, να δεχτούμε και αυτό και να πάμε να λύσουμε τα υπόλοιπα. Αυτά τα λέει ο κύριος Ροζάκης, αυτά απέχουν πάρα πολύ από την επίσημη εθνική πολιτική. Επειδή έχω εικόνα, τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή του κύριου Ροζάκη εδώ, τα έχει πει αυτά. Αλλά δεν νομίζω, αυτά είναι στο μυαλό του κύριου Ροζάκη. Δεν νομίζω ότι είναι από εύχομαι να έχει εσύ δίκιο και ο κύριος Ροζάκης να μην αποτελεί έναν πρόδρομο, έναν αγγελιοφόρο μια σκληρή πραγματικότητα η οποία εξυφαίνεται αυτή τη στιγμή. Το εύχομαι ειλικρινά, Λάμπρο μου. Επειδή όπως γνωρίζεις, γιατί είναι η επιστήμη σου καλύτερα πάρα πολύ στα 6 και τα 12 μίλια, η διαφορά των 12 από τα 6 αποτελεί κυριαρχία, ότι κάνει κυριαρχικό δικαίωμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος θα πάει έχοντας αποβολήσει αυτό στη Χάγη. Και δεν νομίζω ότι καν θα φτάσουμε στη Χάγη. Αλλά, μπας περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θαυμάζω την αισιοδοξία σου. αλλά, εν πάση περιπτώσει, επίτρεψέ μου και εμένα να εκφράσω τους φόβους. Εντάξει, προφανώς και πρέπει να διατυπώνονται αυτά. Επειδή όντως τίθενται στο δημόσιο διάλογο από διαφόρους οι οποίοι υποτίθεται ή έχουν μια επιρροή και μια επίδραση στα πράγματα, στα δημόσια θέματα της χώρας και στην εξωτερική πολιτική, καλό είναι αυτά να λέγονται και να ακυρώνονται και να προλαμβάνονται και να τίθενται εκτός εκτός συζήτησης. Άρα, ολοκληρώνοντας και θα επανέλθουμε, γιατί θέλω να κάνουμε μια κουβέντα τις επόμενες μέρες και για το θέμα του Ισραήλ και να δούμε πώς θα πάει και στη Ράφα, γιατί έχει ξεκινήσει σήμερα από ό,τι φαίνεται. Άρα, στα Βαλκάνια εδώ υπάρχει μια κινητικότητα. Βέβαια, τώρα τα Δυτικά Βαλκάνια, επειδή είναι ένα άθροισμα failed state αποτυχημένων κρατών, δύσκολα θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να θέλει, δεν μπορεί να εντάξει τόσα προβλήματα και τόσες καταστάσεις μαφιόζικες στους κόλπους της. Εδώ δεν έχει αφομοιώσει 20 χρόνια μετά ακόμα την προηγούμενη διεύρυνση, η οποία ήταν αφορούσε κανονικά κράτη. Πόσο μάλλον να εντάξει τώρα διάφορα κράτη τύπου Αλβανία, Σκοπίων και Κωσόβου, μη κράτος. Ξέρεις, Λάμπρο μου, τι συμβαίνει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα βορειοατλαντικό κατασκεύασμα. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνει αποφάσεις για τον εαυτό της. Οι βορειοατλαντικοί μας σύμμαχοι είναι εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις και τις υποβάλλουν προς εκτέλεση σε αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι που με φοβίζουν. Αυτό υπάρχει ως μια σχέση διαλεκτική και συσχετισμό. Την έχω ζήσει πάρα πολύ, καλύπτοντας επί χρόνια συνόδους κορυφής και λοιπά στην Ευρώπη. Και το μπράδιφρι μεταξύ Ατλαντιστών, Ευρωπαϊστών και λοιπά συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, το βλέπεις με τη Γαλλία. Ισχύει αυτό ότι προσπαθούσαν, δεν εισακούονταν πάντα. Έτσι. Παρότι μετά τη διεύρυνση διευρύνθηκε το Ατλαντικό μπλοκ, δεν μπόρεσαν να. Δεν λειτουργήσε πάντα έτσι. Υπήρχαν αντιστάσεις και για λόγους συμφερόντων, έτσι, για λόγους ιδιολογίας. Ναι, το θέμα είναι ότι η σημερινή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι ότι μια ομάδα κρατών έρχονται να συνενέσουν σε καταστάσεις, τις οποίες δεν θέλω να ονομάσω, οι οποίες είναι τελείως εκτός των συμφερόντων τους. Και επιπλέον παρατηρώ ότι παρά το γεγονός ότι διαπιστούνται μια ισχυρή άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων
στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αυτή η πολιτική δεν εννοεί να αλλάξει. Αυτά με φοβίζουν, διότι δεν είναι δυνατόν να τα αντιλαμβανόμεθα όλοι και εσύ και εγώ και όλοι οι άλλοι αναλυτές ότι όντως υπάρχει μια άνοδος της ακροδεξιάς ή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, να μην τα αντιλαμβάνονται οι ίδιοι Ευρωπαίοι σοσιαλδημοκράτες ή φιλελεύθεροι ηγέτες. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη σοβαρά. Ωραία, λοιπόν, επανερχόμαστε για το Ισραήλ τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ιωάννης Μάης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.